Λίγες μέρες απομένουν μέχρι την έναρξη του 63ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και το πρόγραμμα πλέον έχει διαμορφωθεί. Η φετινή διοργάνωση αποτελείται από 7 διαφορετικές κατηγορίες ταινιών που παρουσιάζουν νέες, ανεξάρτητες, πειραματικές, συνεφίλ παραγωγές και ντοκιμαντέρ. Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα αποτελείται από 19 ταινίες που διεκδικούν τη Χρυσή Άρκτο. Καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ είναι από το 2001 ο Ντίτερ Κόσλινγκ. Έχουμε ένα διαγωνιστικό που έχει από όλα. Νέους δημιουργούς, πολλές παραγωγές και σκηνοθέτες από την Ανατολική Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί ανεξάρτητοι σκηνοθέτες στο γενικό πρόγραμμα, αλλά και στο διαγωνιστικό. Και τέλος, έχουμε μεγάλες ταινίες, χολιγουντιανά blockbusters, αλλά και φιλμ από την Ασία, όπως την ταινία του Wong Kar-wai, που ανοίγει το φεστιβάλ, την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Σόντεμπεργκ ή την παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ «Ταξίδι στη Λισαβόνα». Ο Wong Kar-wai θα είναι και ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του διαγωνιστικού προγράμματος. Η ταινία του The Grand Master, που θα παιχτεί στην πρεμιέρα της Berlinale, δεν συμμετέχει στο διαγωνιστικό πρόγραμμα. Το σενάριο βασίζεται στα απομνημονεύματα του Ip Man, ενός διάσημου δασκάλου πολεμικών τεχνών, που ήταν και ο δάσκαλος του Bruce Lee. Η ταινία υπόσχεται πολλή δράση, εντυπωσιακές σκηνές και γερή δόση από πολεμικές τέχνες. Η πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα της καινούργιας ταινίας του Δανού Μπιλόγκαστ, Night Train to Lisbon, θα γίνει επίσης στο Βερολίνο. Πρωταγωνιστής της ο Jeremy Irons, που υποδίεται έναν καθηγητή Λατινικών από τη Βέρνη, που εγκαταλείπει τα πάντα όταν πέφτει στα χέρια του το βιβλίο ενός Πορτογάλου ποιητή. Παίρνει το νυχτερινό τρένο για Λισαβόνα για να τον συναντήσει και να συζητήσει μαζί του τα θέματα που τον απασχολούν. Έχουμε πολλές ταινίες που αφορούν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε μια κατάσταση και δεν έχουν καμιά ελπίδα να ξεφύγουν. Για παράδειγμα, 2 γαλλικές παραγωγές ασχολούνται με αυτό το θέμα. Η Camille Claudel και επίσης το La Religieuse. Και οι 2 εκτυλίσσονται η μία σε ένα ψυχιατρίο και η άλλη σε ένα είδος ψυχιατρίου που είναι ένα μοναστήρι. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν έξω γιατί τα συστήματα είναι πολύ ισχυρά. Υπάρχει μια ισχυρή τριπλή γαλλική παρουσία στο διαγωνιστικό πρόγραμμα. Η Καμίλ Κλοντέλ με τη Ζιλιέτ Μπινός να υποδιέται τη διάσημη γλύπτρια. Το El Samba με την Κατρίν Ντενεύ να ερμηνεύει την 60χρονη Μπέτη που εγκαταλείπει τα πάντα και φεύγει. Και τέλος το La Religieuse, όπου μια νέα γυναίκα στέλνεται σε ένα μοναστήρι παρά τη θέλησή της. Ο Steven Soderbergh επιστρέφει με το ψυχολογικό θρίλερ Side Effects, όπου ερευνά τις μηχανοραφίες των μεγάλων φαρμακευτικών βιομηχανιών. Πρωταγωνίστρια είναι μια γυναίκα που παίρνει ψυχοφάρμακα που την οδηγούν σε απώλεια των αισθήσεών της. Μια μέρα ο άντρας της βρίσκεται άγρια μαχαιρωμένος στο διαμέρισμά τους. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Jude Law και η Kathrine Zeta Jones. Η φετινή Berlinale ξεκινά στις 7 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 17 του μηνός. I would never be here if it weren't for you.